Η πρόσκρουση του αυτοκινήτου με οδηγό τον 24χρονο από τις Μοίρες στο στήλο της ΔΕΗ ήταν σφοδρή. Το όχημα που καρφώθηκε στον ξύλινο στήλο φωτισμού σχεδόν τον ξερίζωσε, την ώρα που μέσα στα συντρίμμια του αυτοκινήτου ο νεαρός άτυχος οδηγός άφηνε την τελευταία του πνοή. Θρήνω σήμερα στην Μεσαρά από τον θάνατο ενός νεαρού οδηγού, ο οποίος έχασε τα ξημερώματα τη ζωή του σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο. Άγνωστο πώς το όχημα στο οποίο επέβαινε ξέφυγε από την πορεία του κατά την διαδρομή από τις Μοίρες προς το Τυμπάκι. Το τροχαίο δυστύχημα που αύξησε κατά ένα τα θύματα της ασφάλτου στο νησί σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Πολύ επικίνδυνο. Αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα, μετά δεν προλαβαίνουν να σταματήσουν, όσοι δεν το ξέρουν είναι... Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός που κινούνταν με κατεύθυνση από τις Μοίρες προς το Τυμπάκι, πολύ κοντά στη διασταύρωση για τη Μονή Καλυβιανής, άγνωστο πώς έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και καρφώθηκε στο στήλο της ΔΕΗ. Σε αυτή την ευθεία έχουν γίνει αρκετά, ατυχήματα, αλλά δεν είναι δρόμος για να γίνουν ατυχήματα, γιατί είναι ευθεία. Τώρα αυτό οφείλεται στο τρέξιμο, στην ολισθηρότητα. Δεν μπορούμε να πούμε. Νέος ακόμη όμως. Ένας νέος ακόμα, η Μεσαρά πάλι σήμερα θρηνεί, πενθεί, κλαίει. Ας ελπίσουμε να είναι το τελευταίο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπως και 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, σε μια προσπάθεια να απεγκλωβίσουν τον νεαρό οδηγό που είχε εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά του, που μετατράπηκε σε μάζα σιδερικών. Δυστυχώς όμως για τον 24χρονο από τις Μοίρες ήταν ήδη αργά, αφού αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό του διαπιστώθηκε ο θάνατός του και μαζί ξεκίνησε ο θρήνος για τη Μεσαρά για τον αδικοχαμένο 24χρονο. Για πένθος στην περιοχή έκανε λόγο ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, που σημείωσε ότι ολόκληρη η περιοχή έχει αναστατωθεί και θρηνεί για το χαμό ενός νέου παιδιού, που ευχή όλων είναι να είναι το τελευταίο θύμα της ασφάλτου. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, ειλικρινά πάρα πολύ δύσκολη. Είναι σε φάση που δεν μπορείς να βγάλεις λόγια. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ευχόμαστε στο Θεό να μην ξανασυμβεί ένα άλλο τέτοιο γεγονός. Είναι τόσο τραγικό που σταματάμε εκεί πέρα, ειλικρινά σταματάμε εκεί πέρα.